η οποία πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι κλειστή. Κλειστή το βράδυ. Και φυσικά αυτό το οποίο ανέφερα και προηγουμένως, ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμεθα και δεν αποδεχόμεθα να είναι των 7.000 και να είναι μία δομή στα 600 και πλέον στρέμματα, όπως κάποια στιγμή υπόθηκε. Να υπάρχει παραμονή λίγων μηνών και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Δεν υπολογίζω πολιτικό κόστος. Δεν με ενδιαφέρει μετά από 3 χρόνια να πάω στο σπίτι μου. Θα κρίνει όμως ο κόσμος μετά από 3 χρόνια εάν ο Δήμαρχος Κάρμαντς πέτυχε την ασφάλεια των ανθρώπων και του τόπου μας. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ο θόπος. Αν κάποιοι αυτή την ώρα πυροβολούν τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Μετανάστευσης, αλήθεια, γιατί δεν πυροβολούσαμε τον Μουζάλα και τον Τόσκα? Γιατί? Ήδη δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι για να βρούμε τις λύσεις? Σήμερα τι έχει γίνει και ξαφνικά έχουν στοχοποιηθεί πρόσωπα με έναν τρόπο απερίγραπτο, δεν χρειάζεται να πω πώς γίνεται. Λέω λοιπόν σε όλους αυτούς ότι ναι, δεν υπολογίζω πολιτικό κόστος. Θα κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για τον τόπο και τους ανθρώπους μας. Και ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι να κλείσει η ΒΙΑΛ, να γίνει μια δομή εκτός αστικού ιστού, η οποία στο τέλος να μην έχει ούτε έναν μέσα, αλλά να υπάρχει, για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση την οποία ζήσαμε και ενδεχομένως να την ξαναζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Θέλω να μην υπάρχει το πρόβλημα, να συνεχίσει η Χίος και τα νησιά μας βεβαίως την κανονικότητά τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι εξήντλησε το θέμα της συζήτησης. Ο διάλογος βέβαια είναι πάντα καλός, έτσι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει, και επειδή ήδη και με την ανακοίνωση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι ο διάλογος, η συζήτηση. Ναι, κάποτε όμως ο διάλογος πρέπει να τελειώσει, γιατί τελικά εδώ συζητάμε, κάνα 2 χρόνια και τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά. Και νομίζω ότι είναι πασφανέστατο τι επιδιώκουν ειδικότερα οι παρατάξεις, να πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Το χάος. Πάρα πολύ απλά. Διότι αύριο αν έχουμε κόσμο στις πλατείες, το δάχτυλο στον Δήμαρχο θα το κουνήσουμε και στην κυβέρνηση. Και επειδή αυτό, το ξαναλέω και πάλι, είναι ξεκάθαρο πλέον το σκηνικό, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Άρα στο το λέμε και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα και τη δομή των 500 ανθρώπων που είπαμε, εκτός αστικού ιστού, έτσι, για την οποία από σήμερα τα αλλάζουμε, τα σαλαμοποιούμε, άλλα λέμε. Είπαμε, ξύπαμε να είναι λίγο, να είναι πολύ, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Διότι αλίμονο, και να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν αυτό εκαλεί το να το λύσει η αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια και από το 2014, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη. Δεν έχει τη δυνατότητα η αυτοδιοίκηση να δώσει λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βεβαίως και το επόμενο διάστημα, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι απέναντι υπάρχουν 4 εκατομμύρια μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία να έρθουν προς τα δω, έτσι, να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα με προορισμό ενδεχομένως στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα δεν πρόκειται να σταματήσει, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Και κάποτε πρέπει να τελειώσουμε και από όλη αυτή την ιστορία, να ασχοληθούμε με τα της βιωτικής και του αύριο. Πρέπει να δούμε τελικά πώς θα δημιουργήσουμε το μέλλον μας, πώς θα εξυφανθεί το μέλλον. Το μέλλον των δικών μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι πλέον οι συζητήσεις ατέλειωτες. Πιστεύω ότι ο χρόνος τίνει να εξαντληθεί. Το ξαναλέω και πάλι ότι υπάρχει λίγος χρόνος ακόμα που μπορούμε να κάτσουμε, και αυτό είναι και μια υπεύθυνη στάση, και να κουνήσουμε και το δάχτυλο όπως πρέπει, αλλά να προτείνουμε και λύσεις. Λύσεις οι οποίες τελικά θα διευκολύνουν τη ζωή τη δική μας. Γι' αυτό χαιρετίζω την απόφαση των 4 Περιφερειακών Συμβούλων, οι οποίοι λένε ακριβώς αυτό. Είμαστε εδώ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Η Οικονομική Επιτροπή βρίσκεται σε συζητήσεις, αν θέλετε, και με τους επικεφαλείς των παρατάξεων.
Θέλω να δηλώσω λοιπόν εξ αυτού του λόγου το εξής σήμερα. Και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου είχε διαφύγει λίγο. Ότι εγώ φρονώ, γιατί δεν είναι δικαστικό το ζήτημα, είναι θέμα αν θα γίνει έφεση από την πλευρά του Δήμου για το θέμα της αποζημίωσης ή αν θα κάνουμε αυτοτελώς αγωγή για αποζημίωση, για αθέμητο πολιτισμό κλπ. Ενδεχομένως να γίνει το δεύτερο, οπότε να μην μπούμε στην ατραπό της έφεσης, η οποία ουσιαστικά μας καθιστά διάδικους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, στο να χασομερίσει η εκδίκαση της υπόθεσης και να πάει πίσω. Και να το αφήσουμε αυτό στο θέμα, να πούμε, στο χέρι των κυβερνώντων τι θα αποφασίσουν. Αυτό όμως το οποίο σκέπτομαι είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε με αγωγή τις αποζημιώσεις για τη χρήση του ακινήτου και δηλώνω αυτή την ώρα ότι εάν εξελιχθούν τα πράγματα θετικά, οποιαδήποτε αποζημίωση καταβληθεί και σε όποιο ύψος και να είναι, θα διατεθεί για την αποκατάσταση του Χαλκιούς και των κατοχώρων, πέραν όλων των παρεμβάσεων που κάνουμε, για όσα έχουν υποστεί μέχρι σήμερα εξαιτίας της απίστευτης δοκιμασίας του μεταναστευτικού και των εφιάλτη που ζήσαν και ζούνε 6 χρόνια τώρα.